έχουμε το φοβερό δήμαρχό σου, το δήμαρχο της Γλυφάδας. Τον δήμαρχο της καρδιάς μας. Καλησπέρα, δήμαρχε. Καλησπέρα, γεια σας. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Λοιπόν, είχατε μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Να πούμε ότι έχουμε τον δήμαρχο Γλυφάδας. Το Γιώργο Παπανικολάου. Ακριβώς. Είχατε μια εξαιρετική πρωτοβουλία όσον αφορά τα τέλη, έτσι, του Δήμου στο λογαριασμό της ΔΕΗ με έκπτωση 20% για όλους. Πράγματι έτσι είναι. Αυτό καταλαβαίνετε δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που από πίσω της έχει πολύ μεγάλη προσπάθεια και βάθος. Στις παρεμβάσεις των λειτουργιών του Δήμου για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, σε αυτές τις συνθήκες. Πράγματι, πλέον οι λογαριασμοί του ρεύματος στην πόλη μας για όλους, δηλαδή και για τα νοικοκυριά και για επιχειρήσεις, θα είναι 20% πιο χαμηλές χρεώσεις των δημοτικών τελών του Δήμου μας. Και είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτή την απόφαση. Πλέον οι χρεώσεις του Δήμου μας είναι από τις χαμηλότερες σε όλη την Αττική. Και αισθανόμαστε ότι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες που όλοι με την ακρίβεια και με τα προβλήματα είμαστε πολύ πιεσμένοι και στενοχωρημένοι. Δήμαρχε, μιλάμε γιατί πόσο ουσιαστικά χρηματοδοτείτε την περιοχή σας, δηλαδή... Να καταλάβετε, το κάθε τετραγωνικό στις κατοικίες της πόλης μας χρεωνόταν μέχρι χτες 1,30. Το τετραγωνικό, δηλαδή ο κάθε ένας συμπολίτης μας με τα τετραγωνικά μπορούσε να δει τι ετήσια δαπάνη πρέπει να κάνει για τα δημοτικά τέλη. Αυτό έγινε 1,04, περίπου δηλαδή 1 ευρώ. Και στις επιχειρήσεις της πόλης μας, επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όλες οι επιχειρήσεις, από 4,5 περίπου γίνεται 3,5 περίπου. Και αυτές είναι σημαντικές διαφορές, και επειδή αυτή την περίοδο νομίζω όποιος μας ακούει έχει κάνει αυτό που έχω κάνει και εγώ στο σπίτι μου. Βλέπουμε τις μεγάλες χρεώσεις, τους λογαριασμούς του ρεύματος και κοιτάμε μία-μία τις χρεώσεις. Η χρέωση του Δήμου Γλυφάδας στο εξής θα είναι 20% χαμηλότερη για όλους. Σταθερά και άμεσα από τον επόμενο λογαριασμό. Να σας ρωτήσουμε, όλοι οι Δήμοι δεν έχουν το ίδιο ποσοστό που βάζουν στους λογαριασμούς, δεν είναι? Ναι, ο κάθε Δήμος έχει τη δική του χρέωση. Γι' αυτό σας είπα και πάλι ότι κατορθώνοντας να φτάσουμε σε αυτές τις χρεώσεις, που επαναλαμβάνω δεν είναι κάτι απλό, πίσω από αυτήν την απόφαση υπάρχουν μεγάλες οικονομίες κλίμακος, μεγάλες παρεμβάσεις για εξοικονόμηση δαπανών. Έτσι μπορέσαμε και βρήκαμε τα χρήματα αυτά για να τα αποδώσουμε πίσω στους πολίτες. Με αυτές τις χρεώσεις λοιπόν πλέον που έχει ο Δήμος Γλυφάδας, μπορεί όποιος άκουσε τα νούμερα να δει το λογαριασμό του, θα δει ότι είμαστε από τους πλέον οικονομικούς Δήμους της Αττικής ό,τι αφορά τις χρεώσεις των δημοτικών τελών. Και αν δεν κάνω λάθος, έχετε μεριμνήσει και για τους πολυτεκνούς, για τους τρίτεκνούς και τους συμπολίτες μας που έχουν με αναπηρία, έτσι. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ήδη από το 2015, στο Δήμο Γλυφάδας, οι πολυτεκνοί και οι συμπολίτες μας με αναπηρία πληρώνουν μηδενικά τέλη, δηλαδή δεν έχουν χρέωση για δημοτικά τέλη, απαλλάσσονται. Και 50% έκπτωση κάνουμε στις τρίτεκνες οικογένειες. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Και από το 2014 μέχρι σήμερα, αυτό που επίσης μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω, είναι ότι δεν έχει γίνει καμία αύξηση στα τέλη. Έχει γίνει και άλλη μείωση το 2018, άλλο ένα 10%. Άρα, σύνολο από το 2014 μέχρι σήμερα, έχουμε μειώσει τις χρεώσεις του Δήμου μας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 30% συνολικά. Δήμαρχε, πιστεύετε ότι έχουν τη δυνατότητα και οι άλλοι δήμοι της χώρας να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας? Δεν μπορώ να γνωρίζω κάθε δήμος τι προτεραιότητες και τι ιεράρχηση έχει. Αυτό μπορώ να σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Αναλογιστείτε απλώς ότι καθημερινά εμείς πρέπει να κινούμαστε όλη την πόλη για να καθαρίσουμε την πόλη, για παράδειγμα. Και τα καύσιμα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Το κόστος της θέρμανσης στα σχολεία επίσης έχει επιβαρύνει πολύ τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων. Και άλλα πολλά θέματα που συνδέονται με την ακρίβεια. Εμείς κατορθώσαμε, μπορώ να σας πω για εμάς πώς το κάναμε. Εμείς κατορθώσαμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και με την πολύ μεγάλη ανακύκλωση πλέον που κάνουμε στην πόλη μας. Άρα γλιτώνουμε χρήματα από την απόδοση των απορριμμάτων στη φυλή. Έχουμε γλιτώσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ χάρη στην αυξημένη ανακύκλωση που κάνουμε στην πόλη μας. Και επίσης τα νέα τετραγωνικά πλέον που εισπράττουμε μέσα από όλη τη διαδικασία αυτή που έχει ακολουθεί τους τελευταίους μήνες. Ένας πολίτης έρχεται δηλαδή και δηλώνει αδήλωτα τετραγωνικά, ναι. Και με τις διασταυρώσεις τις δικές μας.
εντοπίσαμε περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά που πλέον εισπράττουμε και δεν εισπράταμε, και αυτό καταλαβαίνετε είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ εισπράξη, την οποία επιστρέφουμε αμέσως στους πολίτες για να ελαφρύνουμε όλους νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Βέβαια, για να μπορείτε να, να το κάνετε αυτό. Τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, ναι. Τα οποία όμως επαναλαμβάνω σε κάθε Δήμο είναι άλλα τα μεγέθη και επαναλαμβάνω και άλλες οι δυσκολίες και οι προτεραιότητες κάθε φορά. Ναι, απλά για να μπορείτε να το κάνετε αυτό, αυτό δείχνει ότι έχει προηγηθεί σωστή διαχείριση. Έτσι, εμείς για να τα λέμε άσκηση, όπως είναι. Την άσκηση αυτή για να φτάσουμε στη σημερινή απόφαση την κάνουμε εδώ ήδη από το 2018 που μειώσαμε 10%. Ξανακάνουμε την ίδια άσκηση. Εμπροστοβαρώς αποφασίσαμε ότι θα μειώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα δημοτικά τέλη και λόγω της πανδημίας. Και έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα τώρα. Είναι ένα αποτέλεσμα που νομίζω μια 20% μείωση, είναι μια πολύ αισθητή μείωση που ο καθένας θα την καταλάβει και αυτός είναι και ο στόχος, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα των λειτουργιών του Δήμου. Να εξακολουθήσουμε δηλαδή να έχουμε υψηλή ποιότητα σε όλα και να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε την πόλη μας με έργα, να την αναβαθμίζουμε, να ελαφρύνουμε και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της πόλης μας. Κύριε Παπα-Νικολάου, είστε πραγματικά πολύ αγαπητός δήμαρχος. Εγώ το ξέρω γιατί είμαι και κάτοικος Γλυφάδας. Να είστε καλά, με τιμάτε πολύ. Τι σας λέει ο κόσμος στον δρόμο, δηλαδή, εγώ ξέρω ότι σας χαιρετούν με μεγάλη χαρά, σαν να είστε πραγματικά δικός τους άνθρωπος. Πώς το εισπράτετε αυτό? Θα ήθελα πολύ αυτή την περίοδο να αγκαλιαζόμαστε και λίγο περισσότερο όπως παλιά. Ακόμη λόγω της πανδημίας δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμητικό πολύ είναι και μακάρι ο κόσμος να αισθάνεται ότι αυτή η προσπάθεια πιάνει τόπο. Αυτό είναι το κριτήριο και το κίνητρο για όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε και άλλοι δήμαρχοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.